το παιχνίδι στο γύρο γκζόν ξεκίνησε πολύ γρήγορα με ένα καλάθι του Καραμανή, ο οποίος πρόλαβε και το βίντεο. Βέλτι εναντίον ΣΑΣΜ, το παιχνίδι, 10η αγωνιστική, τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες πριν από τη διακοπή των γιορτών. Τελευταίο παιχνίδι για το 2019. Εδώ στο Eurohoops Dome. ΣΑΣΜ είναι το φαβορί. Μια από τις δυνατότερες ομάδες πρωταθλήματος. Έκαναν δύο ήττες, έχοντας και αρκετές απουσίες. Η Βέλτι από την άλλη είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια. Με αρκετά ικανούς φυτέρ, ο Μαρίνης εδώ. Ένα ωραίο σουτ μέσα, απόσταση θα σε φαρίσει σε 2-2. Καραμανή θα πάρει το τρίποντο, παρότι δίστασε αρχικά. Κατοχή παραμένει για τον ΣΑΣΜ. Για προς το παρόν δεν έχει αλλαγές στον πάγκο, αλλά καταφθάνουν. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχουμε, έχουν κολλήσει την κίνηση κάποιοι παίκτες. Είναι καθοδόν. Περτσάτος. Η μπαλαδέα του κάνει το χατήρι, να πήδησε δύο φορές η Στεφάνη. Για να κρατήσει σε ισορροπία το παιχνίδι, 2-2. Πατρώνης. Διασμός, ο Καραμανή με το δεξί χέρι, δεν μπορεί να το λέει απέστοχα. Ο ΣΑΣΜ είναι μια ομάδα που θέλει να τρέχει με την πρώτη ευκαιρία. Λάθος από Βέλτι με τον Ασυμακόπουλο να υποπέφτει σε βήματα. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Παπαϊωάννη, ο οποίος μετατρέπει σε ασίστ. Πάσα η ασίστ από τον Πατρώνη, εξαιρετική. Μαρίνης στην εσωτερική. Ο Πιπιλής, ωραία η προσπίση. Τελικά έχει προπέσει σε βήματα, έκανε ένα βηματάκι παραπάνω πριν εκτελέσει για να αποφύγει τους αντιπάλους του. Το βάδισμα για ΣΑΣΜ λοιπόν στο ξεκίνημα. Ο Πατρώνης, πάσα έξω. Ο Καραμανής θα πάρει το σουτ για τρεις. Στο σίδερο. Σίτος καθαρίζει το αμυντικό rebound. Πρώτη αλλαγή για ΣΑΣΜ. Χέλμης θες του Παπαϊωάννου με το πάτησε το πόδι του στο γήπεδο. Μπήκε στη μετά το Χέλμης. Μετά το ψάχνει το κρυφό του Πατρώνη, αποκλεισμένος από δύο άτομα. Βρίσκει λίγο χώρο να εκτελέσει αστοχή. Θα έχει και δεύτερη ευκαιρία με το follow. Με το 6-2. Πατρώνη που είναι ένας ικανότατος σκόρερ. Μπορεί να σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο όπως έχει αποδείξει στα παιχνίδια εδώ στο Eurohoops League. Τώρα έχουμε σφύριγμα των διαιτητών για φάουλ. Και time out του Καλούν. Καλή ο ΣΑΣΜ. Τη στροφή στο παρκέ. Έξι-δύο το σκορ λοιπόν, ΣΑΣΜ στην επίθεση. Με τη Βέλτι να έχει αρχίσει κάπως νευρικά το παιχνίδι στην επίθεσή της. Τώρα έκανε ένα κλέψιμο, ευκαιρία για εφηβιασμό. Καθυστερεί λίγο ο Μαρίνης. Ο Τόπι θέλει να περάσει, ωραία κίνηση. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αφού ξέφυγε από το προσωπικό του αντίπαλο, 4-6. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Πατρώνης θέλει να συνεργαστεί με τον Καραμανή, τον πιέζει ο Πιπιλής. Κατσέρας το σπίτι, ξανά πάσα στο πλάι, ο Μπερτάτο θα πάρει το σουτ για 2. Στο σίδερο ο Χέλμης παλεύει, κατοχή είναι για τη Βέλτι. Ο Παγιάννης επιστρέφει, θέση του Μαχέρα. Για ΣΑΣΜ, Μαρίνης. Ο Παϊωάννου έκλεψε, τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει, βγάζει και την μπάσα. Καραμανής θα πάρει φάουλ. Ο
τελική απουσία σήμερα για τη VELTI είναι ο Λαγκαζάς. Ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα, να πετύχει μεγάλα σουτ, αλλά και να κατεβάσει την μπάλα. Παίκτης να παραμένει μετά τις άστοχες βολές. Τιτουλής μέχρι μέσα, ωραία κίνηση. Ας το έξω στο σουτ, ο Ψήτος κλεισμένος, ο τόπι είναι, ο Μαρίνης ας πέρα από μακριά, άστοχος και αυτός. Δεν προλαβαίνει ο τόπι να σώσει την κατοχή, η οποία περνάει εκ νέου στον ΣΑΣΜ. Μπάλα, θα πείσει στον Αντρώνιο, Παπαγιάννα από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος, ψηλά ο Ψήτος με τον Πετσάτο παλεύουν, έρχεται και ο Πτυπηλής να βοηθήσει. Η πάσα του δεν είναι καλή. Στην προσπάθεια να βγάλει ένα γρήγορο εφηδιασμό, λάθος και από ΣΑΣ. Άναχος ρυθμός τώρα. Οι ομάδες προσπαθούν να βρουν σαν ισορροπία τις αντίπαλες άμυνες. Το σουτ δεν βρήκε στόχο από τον Τόπι, πάρα πολύ έξυπνο όμως ο Ψήτος, καθώς εκεί δεν έχει ισορροπία, καταφέρνει να κρατήσει την κατοχή την ομάδα του, παίρνοντας την μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Τυπηλή στην κορυφή. Ο Μαρίνης περνάει ωραία την πάση στον Ψήτο, αυτός θα πετύχει το καλάθι. Εδώ ήταν καλές οι αποστάσεις των παικτών των Σβέλτη. Κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα για να πετύχει το καλάθι ο Ψήτος. 6-6 λοιπόν. Ισορροπημένο το ξεκίνημα από τις δύο ομάδες, οι οποίες ως τώρα κάνουν και αρκετά λάθη. Μαρίνης, προσωπική ενέργεια, καλάθι. Δύο τρίπλες στο σουτ. Προβάδισμα λοιπόν για την VELTI 8-6. Με ένα σερί 6-0 τώρα. Ο Παπαϊωάννου έχασε. Έχει πατήσει η τελική γραμμή. Σμακόπουλος, θέλει να περάσει. Έκλεψε ο Χέλμης. Παραλίγο να κλέψει ο Σμακόπουλος, ο οποίος παλεύει να κρατήσει την μπάλα, αλλά αυτή περνάει στους μπλε. Έκλεψε η VELTI, αντιαθλητικό φάουλ που κερδίζει ο Τόπι, καθώς έφευγε στον εφηδιασμό. Έτσι λοιπόν, η VELTI θα έχει δύο ελεύθερες βολές και στη συνέχεια εκ νέου την κατοχή. Μέσα η πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη. 9-6. 3:35 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαρίνης. Φιλής. Μπάλα φτάνει στον Ψήτο, ο οποίος προσπαθεί αμέσως να στείλει την μπάλα προς το καλάθι. Αστόχησε. Με ρόλο πενταριού ο Ψήτος σήμερα. Καλάθι μακρινό από τον Πατρώνη. Τρίποντο για την ισοφάριση. Το πρώτο τρίποντο της βραδιάς λοιπόν. Με τον Πατρώνη να σπάει ο Ρόδι. Μαρίνης, ωραία προσπίση και πάσα στον Σμακόπουλο, ελεύθερο σουτ. Είναι απάντηση για τον Σμακόπουλο και την VELTI μετά από ωραία κυκλοφορία. Με το εύστοχο τρίποντο, οι δύο ομάδες αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεσή τους. Πατρώνης, αυτή τη φορά προτίμησε την πάσα για το σουτ. Στη γωνία από Παπαϊωάννου, λάθος η πάσα του. Καραμανής με την πόδια του ταμπλό.
την έξι επαναφορά που έγινε. 12-11. Μαρίνη στον τόπι. Αυτός θέλει να περάσει ανάμεσα σε πολλά κορμιά. Φτάνει μέχρι το lay-up. Εξαιρετική προσπάθεια. Από τον τόπι του κάνει εκεί το Eurostep. Πατρώνει ελεύθερος, θα πάρει το σούτ, θα το βάλει το σούτ. Δεύτερο δικό του τρίποντο. Για την ισοφάριση, 14 όλα. Μαρίνης δεν μπορεί να απαντήσει, είπε πηλής 5, θετικό rebound. Κερδίζει και το φάουλ, όχι, βήματα τελικά. Ενώ μπαίνει ο Διαμαντόπουλος, η μοναδική αλλαγή που έχει διαθέσιμη η Βέλτη και αυτή σήμερα με λίγους παίκτες, μικρό rotation για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να έχουμε ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καραμανής με ακόμα μία τρίποντη βόμβα δίνει το προβάδισμα στον ΣΑΣΜ. Από τα τρία τρίποντα που έχει πετύχει στις τελευταίες επιθέσεις έχουν αλλάξει λίγο το momentum. Τόπι πάρα πολύ ωραία μετά την assist του Ασημακόπουλου. Ο Τόπι μοιάζει ζεστός. Καραμανής είναι ελεύθερος. Κλείνει προς τα πίσω η Βέλτη και αφήνει, δίνει το τρίποντο στον ΣΑΣΜ. Πάσα δεν πέρασε. Ναι, ευκαιρία όμως για Βέλτη. Έχει ακόμα 14 δεύτερα στη διάθεσή της για την επίδεση. Σμακόπουλος για 3. Είναι καλό! Δεύτερο τρίποντο του Ασημακόπουλου, 19-17. Σε μια πάρα πολύ ωραία πρώτη περίοδο, ωραίο μπάσκετ στις δύο ομάδες. Πατρώνεις μια προσποίηση, το σούτ είναι άστοχο. Σιπηλής. Θα αφήσει τον Ασημακόπουλο. Θα μείνει χρόνος και για τον Σάζι πριν τελειώσει το δεκάλεπτο. Κρατάει πάντως μπάλα. Ο Ασημακόπουλος θα περάσει ο χρόνος. Τώρα θα αφήσει τον Διαμαντόπουλο. 3 δεύτερα ακόμα. Σιπηλής, προσποίηση, έλειξε ο χρόνος. Δεν θα μετρήσει και να έμπαινε το καλάθι. 5 δεύτερα στη διάθεση του ΣΑΣΜ. Καραμανής. Πατρώνης, για 3. Το είναι άστοχο, λήξη πρώτης περίοδου. 19-17, μπροστά η Βέλτη. Δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ ωραίο το παιχνίδι ως τώρα. Ένα παιχνίδι με ωραίο ρυθμό, λίγα φάουλ. Μεγάλα σουτ. Και ελπίζουμε όλοι να συνεχιστεί έτσι και από τις δύο πλευρές. Η Πύλης, ωραία προσποίηση, η πάσα. Ήταν χαμηλό το σουτ από τον Ψήτο, αλλά ο Τόπι βρέθηκε εκεί και πήρε το φάουλ. Ο Τόπι με κάποιες ωραίες διεισδύσεις. Μακρινά σουτ από τον Ασημακόπουλο και από τον Μαρίνη. Από την άλλη πλευρά ο Πατρώνης εδώ θέλει το επιδιασμό. Πάρα πολύ ωραία με τεχνικό τρόπο, με ωραίο στυλ. Ο Πατρώνης θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. Είναι αυτός ο οποίος έχει ξεχωρίσει ως τώρα από μεριά ΣΑΣΜ. Το μη προσποιείται, πάει ξανά μέχρι μέσα στο χιτ, αλλά ο ίδιος θα καταφέρει να πάρει το rebound. Σούτ από μακριά, καλάθι, Ασημακόπουλος για 3 ξανά. Είναι καυτός. Ξανάλλος φριντές, τις 3 στα 3 τρίποντα. Και ξέρει, θέλει ξανά την ομάδα του στο συν 3. Πατρώνει σταυρωτές, πάει από το κεντρικό διάδρομο, η πάσα του στο χέλμι. Αυτός πιο έξω, Μπερτσάτος. Αλλά το σίδερο, ο Πατρώνης όμως θα καταφέρει να κάνει το follow, δεν θα ευθοχίσει, θα πάρει όμως foul. Yeah.
2 στους 2. Τον Πατρώνη. Μακόπουλος κατεβάζει. Κοίτος προσπαθεί να δώσει screen. Λάθος τώρα από την Βέλτη. Κάνε αντίθετη κίνηση ο Διαμαντόπουλος. Καραμανής με Πατρώνη, αυτός προσποιείται, περνάει. Θα γυρίσει τώρα προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Καραμανής. Ελεύθερος ο Παπαϊωάννου. Καλή επίθεση, παρότι δεν μπήκε το σουτ. Για τον ΣΑΣΜ που έχει νέα ευκαιρία, Μπερτσάτος. Καραμανής, περνάει, στο πλάι. Σουτ, στο σίδερο. Τώρα ο Ψήδος θα καθαρίσει, θα μην το ριμπάμπ, θα πετάξει μπροστά. Ο Μπερτσάτος έχει γυρίσει, του κλέβει την μπάλα ο Τόπι. Στήριγμα των ειδητών. Μοιάζει να έχει χτυπήσει λίγο το που είσαι αυτή. Αλλά είναι στη θέση να συνεχίσει. Μακόπουλος, προκτήση, Τιπηλής. Μια πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά πολύ δύσκολη. Στήριζε τα βήματα, εκτέλεσε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο εκεί να βρει ισορροπία. Ενώ μοιάζει τώρα ο Τιπηλής να έχει στραβοπατήσει στην προηγούμενη φάση. Θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει ο Μαρίνης στη θέση του. Ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Δεν έχει και άλλες αλλαγές η Βέλτη. Καραμανής, την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει. Θετικό rebound, έχουμε βήματα από τον Παπαϊωάννου. Συνδύει 21 στον πόντο το παιχνίδι. Αρκετά λάθη στις τελευταίες φάσεις. Μαρίνης περνάει την πάση στον Τόπι. Αυτός θέλει να γυρίσει. Κατοχή είναι για ΣΑΣΜ. Ενώ μόλις κατέφτασε στο γήπεδο. Άγγελος Μπερτσάτος. Έχονται ενισχύσεις για τον ΣΑΣΜ, ο οποίος όσο θα έχει βρει σκούρα. Απέναντι στην Βέλτη που παίζει με αρκετή αποφασιστικότητα. Καραμανής, υποπίεση το σουτ. Είναι άστοχο, top το rebound, θέλει να φύγει επενδυασμό, αλλά έχει κάνει μεταφορά μπάλα. Πάνω στη γωνία, άστοχο το σουτ, καλάθι, όχι βήματα. Έβαλε το καλάθι ο Χέλμης, αλλά δόθηκε με βήματα. Επομένως δεν υπάρχει φάση. Έχουμε κολλήσει στο 22-21, εδώ και κάποια ώρα. Ο Πακόπουλος βάζει έξω στο Διαμαντόπουλο. Το σφυσμένος ψάχνει μια πάσα, θα την βρει στο Μαρίνη. Μαρίνης, τελεί για 2, αστοχή ο Χέλμης ψηλά, πήρε το rebound. Καραμανής αλλάζει κατεύθυνση. Κάνει και μια περιστροφή, πολύ ωραία προσπάθεια, πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχο. Πιέζουν τώρα σε όλο το γήπεδο παίκτες του ΣΑΣΜ. Πάει την πίεση η Βέλτη. Σμακόπουλος, με δύο άτομα πάνω του. Βρίσκει πάσα. Μαρίνης, Διαμαντόπουλος. Είναι άστοχο το σουτ. Κατοχή από τους τυπικά γηπεδούχους, τη Βέλτη δηλαδή.
κάπως πιο κουρασμένες μοιάζουν οι δυο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Στις διαφορετικές επιλογές. Κυκλοφορεί τώρα ωραία την μπάλα ο ΣΑΣΜ, βρίσκει το ελεύθερο σούτ, αυτό δεν μπαίνει, ο Καραμανής σώζει τη φάση με το επιθετικό rebound και το καλάθι. Αυτό είναι μια πολύ καλή επίθεση που δίνει εκ νέου το προβάδισμα στον ΣΑΣΜ. 23-22, τα μισά της δεύτερης περίοδου. Ο Στρακόπουλος κόπηκε, στη συνέχεια για VELTI, ο Μαρίνης από μακριά δεν μπορεί να ευστοχήσει. Ο Ψήτος παλεύει όμως και παίρνει θετικό rebound μέσα από τα χέρια του Χέλμη. Σμακόπουλος από την άλλη πλευρά. Αυτή φορά θα ευστοχήσει. Ο Ψήτος πάντως κατάφερε να πάρει ακόμα ένα rebound. Σμακόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πάθη συνδυασμού για σας. Καλά σύντρο. Τον πατρώνει time out. Που ζητάει VELTI. Αυτή συνεχίζεται με τον Τόπι να προσπαθεί να μην καταφέρει να πετύχει το καλάθι αρχικά. Στη συνέχεια όμως με την επιμονή του θα ξεκολλήσει την ομάδα του από τις 22 που ήταν πολύ ώρα, το 24-25. Μπερτσάτος αστόχησε, αλλά ο έτερος Μπερτσάτος ήταν εκεί. Λάθη και φάουλ. Τώρα χάνε πολύ δύσκολο το μαρκάρισμα του Μπερτσάτου, καθώς δεν υπάρχει κάποιος στην ομάδα της VELTI που να μπορεί να τον ματσάρει σωματικά. Αυτό έχει στη βολή. Μαρίνης. Περνάει. Διαμαντόπουλος πιέζεται. Μαρίνης. Ο Τόπι. Σμακόπουλος από κοντά. Μπαλαναπηδάει δύο φορές. Καταλήγει εκτός. Γρήγορη επίθεση, πατρών, φανταστική πάσα, το φάουλ. Τώρα ο Καραμανής πρέπει να ευστοχήσει τη βολή για να μετρήσει ασίστ. Δεν βάζει την πρώτη. Βάζει όμως τη δεύτερη. Άρα πιστώνεται η ασίστ στον Παντρώνη στην προηγούμενη φάση, 28-24. Μαρίνης από μακριά. Τρίποντο ψυχολογίας για τη VELTI. Δεν θέλει να αφήσει τον ΣΑΣ να φτύσει διαφορά, 27-28. Μεγάλο καλάθι του Μαρίνη. Θέλει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο Πατρώνης, συμπαλαμπαίνει και βγαίνει. Βερτσάτος όμως παίρνει το rebound. Πιέζεται από τρεις. Παϊωάννου. Ούτε αυτό θα μπει. Μετά από δυνατές μάχες, το rebound καταλήγει στη VELTI. Τόπι για τρεις. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Μπερτσάτου και τώρα θέλει να τρέξει ο ΣΑΣΜ. Τρώνης, Μπερτσάτος, το φλόουτερ, καλάθι. Βγήκε ταχύτατα εδώ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο ΣΑΣΜ, 30-27. Μαρίνης, νέο τρίποντο. Αυτό είναι άστοχο, τόπι τρέχει όμως και παίρνει το rebound. Στη γωνία. Ξανά στο Μαρίνη, φάουλ στον Πατρώνη που πήγε με φόρα. Σμακόπουλος σταυρωτές, ο Καραμανής στο μαρκαρισμά του. Έχετε βοήθεια.
επιλογή. Από την εσωτερική, Διαμαντόπουλος, λίγιο χρόνο. Χέλμης επιστρέφει. Πετσά το σάστο στον πάγκο. Ξανά στα πλευρά που είναι ο Παπαϊωάννου, αυτή τη φορά θα τον βάλει το τρίποντο. Είναι η θέση στην οποία πηγαίνει ο σποτ σουτέρ. Το σύν 6 για πρώτη φορά ο ΣΑΣΜ. Μαρίνι, άμεση απάντηση για 3. Δεν θα αφήσει τη διαφορά για πολύ. Μαρίνι τώρα είναι που έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ασημακόπουλο. Τα σου τριών πόντων για τη Βέλτι. Μερτσάτος για 3. Στο σίδερο, Μαρίνης ψηλά πήρε το rebound. Εσοργανωμένη επίθεση. Παστάρ για 3, κατευθείαν. Δεν άλλαξαν πάσα σε αυτή την επίθεση της Βέλτι. Τώρα σαν ξανά στο προσκήνιο. Μπερτζάτος από τον κεντρικό διάδρομο. Πάει μέχρι το καλάθι αστοχή. Τόπι θέλει να αποστάρει τον Χέλμη, παίρνει φάουλ. Και το παρκέ. Χωρί φάουλ, καθαρή άμυνα. 19, πάμε, πάμε, χωρί φάουλ, καθαρά. Μαρίνης. Μέσα, άγγελε, μέσα, άγγελε, μέσα. Ωραία, η πάσα του. Το σούτ εύστοχο. Καλάθι από τον Σίτο. Έξι, και παραμανήσε να φύγει στον εφηδιασμό. Η πάσα του δεν έρθε προς τον πατρόνι. Λήξη μηχρόνου, 32-33 το μάτς στον πόντο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, 32-33. Από ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος, σας προηγείται με έναν. Η Βέλτι έχει δείξει σπουδαία αντανακλαστικά, δεν άφησε τον σας να χτίσει διαφορά, έχει πετύχει μεγάλα καλάθια. Μένει να δούμε πώς θα αλλάξει ισορροπίες και με την είσοδο του Μπερτσάτου. Το 5 για τον ΣΑΣΜ. Σμακόπουλος καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία του πολύ δύσκολα και να πετύχει το καλάθι. Ακόμα μια εναλλαγή λοιπόν στο σκορ, στο προβάδισμα 34-33 μπροστά η Βέλτι. Παϊωάννου, έχει χώρο, η πάση στον Μπερτσάτο, αυτός δεν θα έχει πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βέλτι συνεχίζει χωρίς να έχει διαθέσιμη αλλαγή, ο Πιτυλής βάλει πάγο στο πόδι. Άστοχο σούτ από μακριά, Μπερτσάτος καθαρίζει το rebound. Περνάει το κέντρο, επιταχύνει, σταυρωτές. Πάσα του δεν πέρασε, έχουμε βρει το πόδι όμως του παίκτη της Βέλτι. Πατρώνει και Μπερτσάτος. Πάρει το σούτ για 3. Δεν θα βρει το στόχο. Μαρίνι. Κρατάει. Ωραία νόλου πάσα στον Ψή, το οποίο θέλει να γυρίσει. Αποφύγει το Χέλμη. Τα κατάφερε αρχικά, αλλά αστόχησε στη συνέχεια. Παϊωάννου για 3. Είναι άστοχος ο Χέλμης, επιθετικό rebound.
Τσάτος, Σταυρωτές, δύο παίκτες πάνω του, του κλέβει την μπάλα ο Μαρίνης. Στον εφηδιασμό πάει μέχρι το lay-up, αλλά αστοχή. Όταν τα στέλνει και ο Καραμανής και ίσως να προκάλεσε μια έξτρα πίεση στον παίκτη της Βέλτι. Τσάτος. Ζήτησε φάουλ. Καραμανής τώρα. Υπάρχει σφύριγμα για καλάθι και φάουλ. Τον Καραμανή. Η πυλή θα επιστρέψει στο παρκέ. Και Διαμαντόπουλου βρίσκουμε να πατάει καλύτερα τώρα. Την ώρα που ο Καραμανής ευθοχή στη βολή για το 34-38. Τόπι, πέρασε τον Μπερτσάτο, ωραία προσπάθεια πήρε φάουλ, τελέσει βολές. Έξω πρώτη. Rebound. Κοιμήθηκε λίγο και η άμυνα του ΣΑΣΜ και πέτυχε το δίποντο, 36-38. Συνεχίζει να είναι κλειστό το παιχνίδι. Παπαϊάννου, αστοχή, Μπερτσάτο σε θετικό rebound και το καλάθι. Έχουμε διακοπή τώρα. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε, πατρώνησε ευθυδιασμό για τον Μπερτσάτο, αυτός έκανε την πάσα εκεί, υπήρχε μόνο ο ψήτος. Μαρίνης, κατευθείαν το σουτ. Είναι άστοχο, υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Φάουλ με το σώμα έχουν δώσει οι διαιτητές, επαναφορά από το πλάι. Φιλί στον Ψήτο, αυτός επιχείρησε να περάσει μια πάσα προς τον τόπι, δεν πέρασε. 5 δεύτερα ακόμα για την επίθεση της Βέλτι. Σημακόπουλος, καλή άμυνα από τον Καραμανή. Ένα απίστευτο καλάθι από τον Ασημακόπουλο, ο οποίος έκανε περιστροφή στα τυφλά, πέταξε την μπάλα. Και θεός του μπάσκετ αποφάσισε ότι έπρεπε να μπει αυτό το καλάθι. Highlight. Καραμανής έπαιξε πραγματικά τρομερή άμυνα. Αλλά άμα θέλει να μην μπαίνει. Πάλι από τον Μπερτσάτο ο διαιτητής. Μαρίνης για τρεις. Άστοχο το σούτ, επιθετικό rebound του Πιπιλή. Αφήνει στον τόπι, από τη γραμμή των βολών θα εκτελέσει για δύο, θα αστοχίσει. Κατοχή για Βέλτι. Σμακόπουλος, Φιλής, Μαρίνης, το σίδερο. Η Πιλής προσπαθεί από κοντά, δεν μπορεί να ευστοχίσει, χάθηκε ευκαιρία για να ισοφαρίσει τώρα. Η Βέλτι στην άλλη πλευρά και επίζει φάουλ, θα εκτελέσει βολές ο Πατρώνης. Δεύτερο
Καλύπτος και κατάφερε να ευτοχίσει. Με κάτωσε την ταχύνη. Ο Τόπι παίζει άμυνα. Σίτος έκλεψε η πάσα. Ο Τόπι τελειώνει τη φάση. Εξαιρετικός ευνηδιασμός. Δεν έκανε διαφορά. 12 έδωσε πριν. 12 έδωσε πριν. Το 12 έδωσε. Μπουνιά και δύο. Το 12 έδωσε. Έδειξε μπουνιά και δύο. Μετσάτος απαντάει με ένα ωραίο σουτ μέσα απόστασης. Τόπι από μακριά, είναι άστοχος. Εδώ έδωσε και έδωσε 21 ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Παγιάν είναι άστοχος, το μάτς παραμένει πολύ κοντά στα 44. Τόπια, Σμακόπουλος. Περνάει από τον Παπαϊωάννη, εκτελέσει για δύο με ταμπλό, θα αστοχίσει. Αν η πάσα δεν πέρασε από τον Μπερτζάτο. Κερία τώρα σαν ισορροπία είναι άμυνα του ΣΑΣΜ, ο Μαρίνης από μακριά. Θα αστοχίσει και αυτός. Αστοχο σούτ, επιθετικό rebound, μάχες, πατρώνει στην εκεί. Πάσα έφτασε τελικά στον Γιάννη Μπερτσάτο, ο οποίος αστόχησε. Στρακόπουλος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βρήκε χαμηλά τον Τόπι στην καρδιά της ρακέτας. Εξαιρετική ασίστ. Ξανά σε εμβέλεια ενός καλαθιού το μάτς. Δεν έχει υπάρξει τώρα κάποιο ξέσπασμα. Θα καταφέρει κάποια ομάδα να χτίσει κάποιο σερί. Σμακόπουλος στον ευνηδιασμό. Περνάει από τον Πατρώνη, αστοχή. Πατρώνης πολύ εξυναστήθηκε ακίνητος. Μπράβο, στην άλλη πλευρά, μπράβο. Μπερτσάτος θα αστοχίσει. Σμακόπουλος στο Μαρίνι, τόσο σπίτε, τελέσει για δύο, θα ευτοχίσει. Συνέτε με το καλάθι μετά από ώρα. Ο Μαρίνης και μειώνει στους δύο, 44-46. Άγιος Βερτσάτος βρήκε τον αδερφό του αυτός. Δεν καταφέρει να ευτοχίσει, ήταν πολύ καλή πάσα πάντως. Τόπι, δεν περνάει η πάσα του. Καραμανής, πολύ ωραία, μεγάλη πάσα. Baseball πάσα προς τον Πατρώνη. Έχει βρει τώρα κάποια εύκολα καλάθια σαν στους εκνηδιασμούς. Έχει αρχίσει να φαίνεται και η κόπωση των παικτών της Βέλτη. Και ο αισθητά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Τόπι, θέλησε να ποστάρει, δεν τα κατάφερε. Μαρίνης. Έκλεψε ο Παπαϊωάννου. Ξανά ευνηδιασμός. Η πάσα σκαστή, αλλά πολύ δυνατή. Διακοπή να δέσει τα κορδόνια του ένας παίκτης. Μαγόπουλος αποφεύγει δύο άτομα, πάρα πολύ ωραία η πάσα. Ο Διαμαντόπουλος δεν μπορεί να ευτοχίσει, χάθηκε ευκαιρία. Τέτα τέτ του Παπαϊωάννου με το καλάθι,
Στο συν 6 ο ΣΑΣΜ με συνεχόμενα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα είναι το στυλ παιχνιδιού που ταιριάζει στους μπλε, όσο είναι άστοχοι στη ΒΕΛΤΙ. Νέο κλέψιμο. Καραμανής, Πατρώνης. Ακούμε ένα εύκολο καλάθι. Αρχές επιστροφές για τη ΒΕΛΤΙ, η οποία μοιάζει προς το τέλος του δεκαλέπτου να έχει χάσει τον έλεγχο του ρυθμού. Καραμανής για 3. Στόχισε. 15,7. Στη διάθεση της ΒΕΛΤΙ για να καταφέρει να μειώσει. Έκλεψε ο ΣΑΣΜ. Πατρώνει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πετύχει το καλάθι. Θα στείλει διαφορά στο συν 10. Σε μια τρομερή τρίτη περίοδο για τον ΣΑΣΜ. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Ο ΣΑΣΜ μεταλλεύτηκε αρκετές καταστάσεις στην τρίτη περίοδο. Το παιχνίδι πήγαινε μέχρι και παραπάνω από τα μισά της τρίτης περίοδου. Καλάθι. Ήταν πολύ κοντά η ΒΕΛΤΙ. Στη συνέχεια όμως βρήκε τρόπο να τρέξει στο γήπεδο, να πάει στο δικό του ρυθμό, στο ρυθμό του ΣΑΣΜ. Πολλά εύκολα καλά στον εφηδιασμό, έχουν αποφέρει αυτό το συν 10. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Τώρα είναι πολύ δύσκολο για τη ΒΕΛΤΙ, παρότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι στις 11. Με δει να ανατρέπονται και πολύ μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να καταφέρει να βρει την ενέργεια, κυρίως αμυντικά, για να σταματήσει τον ΣΑΣΜ. Καραμανής υποδέχτηκε, ευστόχησε από κοντά. Μακόπουλος. Φίτος, ωραία προσποίηση, αστοχή. Παραμένει για τη ΒΕΛΤΙ. Και το θέλει να πλησιάσει. Πολύ δύσκολο εκεί να ευστοχίσει με αυτόν τον τρόπο. Εφηδιασμός για τον ΣΑΣΜ. Μπερσάτος. Κανείς δεν μπορεί εκεί να το σταματήσει από τη στιγμή που έχει πάρει τα βήματα. Μακόπουλος, ωραία, το δεξί χέρι. Θα δώσει μια λύση μετά από ώρα. Πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο για τη ΒΕΛΤΙ. Παπαϊωάννου απαντάει και μάλιστα με τρίποντη βόμβα. 46-62. Ο ΣΑΣ μοιάζει να έχει πάρει για τα καλά το ρυθμό. Μακόπουλος. Στόχισε, Μπερτσάτος, προσπάθησε να περάσει μια πάσα από την πλάτη. Δεν βγήκε. Σε δεύτερο χρόνο βρίσκει τον Χέλμη. Χέλμη για 2. Βαλασίδερο. Χρυσό, χρυσό.
κεντρική άμυνα εκεί. Έφυγε. Εύκολα το λάθος. Σε εφηδιασμό Μπερτσάτος, lay up. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο, μπράβο. Θα βρει τον πιπηλί, αυτός δύο με δύο άτομα πάνω του, θα αφήνει να ξεφύγει. Άστοχο σουτ, νέα παρσεφηδιασμού, Παπαϊωάννου προλαβαίνει. Δεν πειράζει, έλα πίσω, έλα πίσω. Λάθος. Και νέο λάθος. Είπαμε τώρα, είναι η κούραση που αρχίζει και επηρεάζει τις προσπάθειες των παικτών. Από τον Μπερτσάτο που κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα του ΣΑΣΜ και την φετινή σεζόν. Εξαιρετικός. Μακόπουλος απαντάει με σου τριών πόντων. Επίσης σήμερα είναι το παιχνίδι του για τη Βέλτι. Μπερτσάτος κάνει δύο πάσες. Ο Άγγελος Μπερτσάτος μέσα στο ζωγραφιστό. Στην 17. Σάζμ. Χέλμης. Θα βάλει και αυτός το λιθαράκι του. Που πήρε το θετικό rebound. Το συν 19 και πλέον πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι δραματικά εδώ στο Euro Hoops. Βέλτι πάλεψε για 3,5, 2,5 μάλλον 10 λεπτά. Στα ίσια. Αλλά οι απουσίες παίζουν τον ρόλο τους. Αρρύνεις από μακριά, δεν βρήκε το στόχο. Το πιτρέχει να πιέσει τον πατρόνι, ωραία ραχιαία. Σταματάει, τελεί για δύο. Αστόχησε, ο ίδιος όμως πήρε το rebound. Και το φάουλ στη συνέχεια. Βολές. Μέσα. Αυτό και η δεύτερη. Μπερτσάτος από την κορυφή για τρεις. Μέσα. Τρίποντο του Άγγελου Μπερτσάτου από την κορυφή. 49-72 έχει ξεφύγει πλέον η διαφορά. 4-24 για το φινάλε. Ένα βοηθό θα είναι το τελικό σκορ. Το που πήρε το θετικό rebound, παλαιό ψήτος είναι. Παλεύει αλλά έχασε. Πατρώνης. Τον Χέλμη. Και έξω τον Παπαϊωάννου. Και αυτός βάζει ακόμα ένα τρίποντο, άπαξ και βρήκε ρυθμό ο Παπαϊωάννου. Έχει ένα ευστοχή σε πολλά τρίποντα. Ο
Κυριακή 26 ακόμα, 52-75. Τώρα έχει πέσει ο ρυθμός, έχουν χαλαρώσει και οι άμυνες λίγο, όπως είναι λογικό. Ο Ψήτος πρόλαβε το... τον Περτσάτο, ο οποίος πάθησε να το σκεπάσει το οπτικό πεδίο. Πατρών για 3. Δεν βρήκε το στόχο, αλλά εκείνο ο Μπερτσάτος για να μαζέψει το rebound, να το μετατρέψει σε ένα ακόμα δίποντο. Σλακόπουλος ανάμεσα σε πολλά κορμιά. Κατοχή περνάει ξανά στον ΣΑΣΜ. Ωραία καλά από τον Περτσάτο. Φάουλ. Το πήγανε φάουλ στον Παϊωάννου. Παϊωάννου, Περτσάτος, νέο τρίποντο. Το είναι άστοχο. Πατρώνης καταφέρνει και αυτός να πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Κυριάρχησαν σε αυτόν τον τομέα παίκτες του ΣΑΣΜ, έχοντας και ισομετρική διαφορά υπέρ τους, αλλά και την παραπάνω ενέργεια, ειδικά προς το φινάλε. Τόπι, πολύ χαμηλό το σούπερ επιχείρησε. Πατρώνης θέλει να παίξει μια εντυπωσιακή φάση με τον Μπερτσάτο, δεν κατάφερε να του στρώσει με ταμπλό. Να γίνει λίγο NBA η φάση εδώ στο Eurohoops Dome. Ενώ τώρα η κούρα φαίνεται ότι Ψήτος δεν μπορεί ούτε κάπου καλά να σκοράρει. Τελευταίο λεπτό έχουμε μπει. Τέσσερα, 83. Πολύ μεγάλη διαφορά στο φινάλε. Καλά τώρα από τον Ψήτο. Δεν θα εκδηλώσει επίδεση ο ΣΑΣΜ. Θα ολοκληρωθεί 56-83.